οποίος είναι ο πιο σημαντικός ζωγράφος της αφαίρεσης Έλληνας. Και είναι και ο μόνος ζωγράφος που στέκει διεθνώς. Είναι ο μόνος Έλληνας ζωγράφος που έχει πάρει πρώτο βραβείο στην Biennale της Βενετίας, το βραβείο UNESCO του 1960. Ο μοναδικός Έλληνας ζωγράφος, τον οποίο φιλοξενούν όλα αυτά τα ξένα μουσεία, από τη Νέα Υόρκη και τη Νέα Ζηλανδία μέχρι το Τόκιο και τον Λονδίνο. Είναι ένας ζωγράφος που τα έκανε αυτά όταν γινόντουσαν ταυτόχρονα και στην Ευρώπη και στην Αμερική η λυρική αφαίρεση, η art informel, ο αφηρημένος εξπρεσιονισμός, και που συμμετείχε στην πρωτοπορία τη διεθνή ενώ ζούσε στην Ελλάδα. Δεν έφυγε από την Ελλάδα, μόνο για ταξίδια. Όταν πέθανε το 1990, είχε σκεφτεί την ιδέα ενός ιδρύματος, το ίδρυμα Γιάννη Σπυρόπουλου, και δρομολόγησε λίγο την ύπαρξη αυτού του ιδρύματος, το οποίο ιδρύθηκε το 1992, ίδρυμα Γιάννη Ζωή Σπυρόπουλου. Είχε ο ίδιος προγραμματίσει ότι αυτά τα έργα, τα οποία ο ίδιος θεωρούσε έργα κλειδιά, προορίζονταν για το ίδρυμα έτσι ώστε να μπορεί το ίδρυμα να έχει την συνέχεια κατά κάποιο τρόπο και την εξέλιξη της συλλογής. Και αυτό που βλέπετε είναι η έκθεση ενός μέρους από τα έργα που ανήκουν στο ίδρυμα Σπυρόπουλου. Παρουσιάζεται εδώ την αφορμή της έκδοσης μιας εκπληκτικής μονογραφίας που έγραψε ο Γιάννης ο Παπαϊωάννου, την οποία μπορείτε να την βρείτε και κάτω. Η επιλογή που έχει γίνει έχει αφήσει έξω πάρα πολλά κομμάτια τα οποία είναι πολύ σημαντικά για να κατανοήσει κανείς τους κρίκους που συνδέουν το έργο του. Ο ζωγράφος αυτός είναι ένας ζωγράφος που, εάν έλεγε κάποιος, αν θέλεις τους φοιτητές σου να κάνεις ένα μάθημα για την αφαίρεση, είναι δηλαδή πάρα πολύ προσδεδεμένοι στην παραστατική γλώσσα της τέχνης. Θέλουν, όταν βλέπουν μια εικόνα, να αναγνωρίζουν κάτι. Και ήθελε να τους κάνεις ένα μάθημα για την αφαίρεση, να μπορέσεις να τους αποδεσμεύσεις από αυτήν την δυναστεία του ορατού, να μπορέσουν να δούνε ότι μπορώ να αντλήσω αισθητική εμπειρία και ευχαρίστηση μόνο και μόνο από τα χρώματα ή τα σχήματα. Ποιον ζωγράφο θα διάλεγες, αν με ρώτησε, τον Πικάσο, τον Ματίς, τον Καντίνσκι, κανένα από αυτούς. Θα διάλεγα τον Σπυρόπουλο. Διότι ο Σπυρόπουλος είναι ένας ζωγράφος με τον οποίο η μετάβαση από την παραστατικότητα στην αφαιρετικότητα και από την αφαιρετικότητα στην αφαίρεση γίνεται με έναν εκπληκτικό τρόπο, διότι το ένα έργο γεννάει το άλλο έργο. Κάθε έργο που βλέπετε εδώ, και ο ζωγράφος αυτός ήταν πολύ παραγωγικός, κάθε έργο που βλέπετε εδώ έχει ξετυλίξει από μια διεργασία του έργου που προηγείται. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο να το διερευνήσουμε εμείς κατά κάποιο τρόπο. Δεν μας βοηθάει πάρα πολύ ούτε το στήσιμο, ούτε η επιλογή, ούτε η παρουσίαση, ούτε ο φωτισμός. Δυστυχώς. Διότι η έκθεση αυτή έγινε λίγο βιαστικά, δεν ήταν προγραμματισμένη. Το Μενάκη, επειδή κάνει πολλές εκθέσεις, προγραμματίζει αυτές τις εκθέσεις σε εύλογο διάστημα πριν. Δηλαδή τώρα στείλεται μια έκθεση του Γιώργου Τεντεπόλα φωτογραφίας, που είναι για το 2012. Αυτή η έκθεση εδώ έγινε με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου, γι' αυτό κρατάει μόνο 19 μέρες, ενώ άλλες εκθέσεις πιο ελάσσομες σημασίας κρατάνε τρίμηνα και τετράμηνα. Δυστυχώς τελειώνει η έκθεση αυτή αύριο και δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε πλέον αυτά τα έργα, τα οποία θα ξανακλειστούν στις αποθήκες του μουσείου και θα περιμένουν ή κάποια χρηματοδότηση ή μια άλλη ευκαιρία για να μπορέσει το κοινό, όπως εμείς, να έχουμε πρόσβαση και να έχουμε αυτή την εμπειρία να τα δούμε. Το ευχάριστο κομμάτι της ιστορίας είναι ότι πρόκειται για κάποια έργα από τα πιο σημαντικά της ελληνικής τέχνης και για έναν ζωγράφο που γενικά στέκει διεθνώς στο στερέωμα της διεθνούς αφαίρεσης, και εμείς έχουμε την ευκαιρία αυτά, επειδή είναι 82 διαμάντια, να τα δούμε με έναν εξαιρετικό τρόπο. Τα έργα του Σπυρόπουλου είναι έργα τα οποία απαιτούν κατά κάποιο τρόπο ένα είδος θρησκευτικής προσήλωσης. Είναι έργα στοχαστικά. Είναι έργα τα οποία προσφέρουν στο θεατή τη δυνατότητα να κάνει ένα εσωτερικό ταξίδι ουσιαστικά στον ίδιο του τον εαυτό, αναστοχαζόμενος τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η ζωγραφική επιφάνεια. Δεν είναι έργα για τουριστική ή γιαπωνέζικη ξενάγηση, εδώ βλέπετε αυτό, εδώ βλέπετε αυτό. Είναι έργα πιο αργής διαδικασίας, όπου το νόημα της εικόνας σιγά σιγά αποκρυπτογραφείται και αποκρυπτογραφούμενο σου αποκαλύπτεται, προσφέροντάς σου ακριβώς αυτή τη δυνατότητα. Επειδή το έργο του Σπυρόπουλου αρχίζει από μια παραστατική αφετηρία που εδώ δεν τη βλέπετε, διότι το πρώτο έργο που υπάρχει εδώ είναι το 1952. Ο Σπυρόπουλος γεννιέται το 1912, το 1952 είναι 40 χρονών. Έχει ζωγραφίσει και πριν την ηλικία των 40 ετών.
Γιατί σπούδασε την Αμερική στα 18 του κτλ. Οπότε έχει και άλλα 20 χρόνια δημιουργία, τα οποία δεν θα τα δούμε εδώ, διότι η έκθεση ήθελε να επικεντρωθεί στο στοιχείο της αφαίρεσης. Οπότε θα ξεκινήσουμε από τα πρώτα πρώιμα έργα και να δούμε τον τρόπο με τον οποίο ξεπυκλώνεται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και μετά, αφού πούμε ορισμένα πράγματα, θα πάρουμε αναλυτικά τις περιόδους χρονολογικά και θα δούμε τι καινούριο μπαίνει κάθε φορά μέσα στο έργο και πώς αυτό το καινούριο στοιχείο σηματοδοτεί και μια καινούρια αφετηρία για μια καινούρια ανακάλυψη. Ούτως ή άλλως, το έργο του Σπυρόπουλου είναι αυτό το στοιχείο, είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό που είχε πει ο Τζούλιο Κάρλο Αργκάν. Ο Αργκάν ήταν αυτός ο πολύ καλός τεχνοκριτικός που διετέλεσε και δήμαρχος της Ρώμης. Εν πάση περιπτώσει, ο Αργκάν είχε πει «Η μοντέρνα τέχνη δεν είναι μοντέρνα επειδή είναι νέα, όπως όντως είναι τα μορφικά αποτελέσματά της, αλλά επειδή είναι νέες οι διεργασίες της αναζήτησης. Ο τρόπος δηλαδή που αναζητώ το νόημα. Αν τέλος το κάθε έργο λύνει κάποιο πρόβλημα. Αλλά κανένα πρόβλημα δεν λύνεται για πάντα. Κάθε λύση προβλήματος συνίσταται στο να καθιστά εφικτό το να τεθεί ένα άλλο πρόβλημα». Ο Αργκάν, που καταλαβαίνετε και διαβλέπετε και τη μαρξιστική του προέλευση, που θεωρεί ότι κινητήριος δύναμη του νοήματος και της ιστορίας είναι διαλεκτικές σχέσεις που διέπουν τις δημιουργίες και τις επιλύσεις των προβλημάτων, οργανώνει τη σκέψη του γύρω από αυτό. Τι είναι η τέχνη, απαντήσεις, σε τι, σε οντολογικά ερωτήματα που θέτει ο άνθρωπος. Και όταν τα λύνει, και πώς τα λύνεις, μέσω του έργου. Και όταν τα λύσεις, έχει προκύψει ένα καινούριο πρόβλημα το οποίο περιμένει ακριβώς από σένα την καινούρια επίλυση. Και έτσι πορεύεσαι και έτσι κατά κάποιο τρόπο κατασταλάζει και έτσι γίνεσαι σοφότερος και έτσι το έργο του Σπυρόπουλου, ειδικά στο Σπυρόπουλο, αυτό που λέει ο Αργκάν, εφαρμόζεται με ένα καταπληκτικό τρόπο και έτσι εδώ όλο αυτό συγκροτείται μέσα σε αυτό το ενιαίο σύνολο των έργων. Αυτό θα δούμε.